θα δώσει και ανάλογα κρινόταν από το πόσα πολλά θα μπορεί να δώσει. Εδώ ήρθε χθες ο οποίος ο Πρωθυπουργός μίλησε με καθαρότητα, είπε την πραγματική οικονομική κατάσταση τόπου, είπε για ποιο λόγο πάει για εκλογές, έπεισε και τον πλέον δύσπιστο, εκτός από ορισμένους οι οποίοι δεν θέλουν να πιστούν, όχι γιατί δεν πείθονται, απλώς γιατί η δουλειά τους είναι να μην πιστούν. Και ήταν καταπληκτικό. Σήμερα ήταν εξαιρετικός, γιατί ρωτήθηκε από όλα τα μέσα, από όλες τις πλευρές, με τις πιο δύσκολες ερωτήσεις, ξεκαθάρισε, παραδέχτηκε τα σφάλματά του, είπε ότι ήμασταν μέχρι τώρα σε μια σωστή οικονομική πολιτική, απλώς ότι έπρεπε να πάμε πιο γρήγορα, χωρίς τόσους διαλόγους, αυτό είναι το βασικό στις μεταρρυθμίσεις, και ότι αν επανέλθει θα έλεγε σε 3 μήνες πάνω σκάρω στην παιδεία που ήμουν και στη μορφωτικών ότι θα προχωρούσαμε, πλέον θα ακούγαμε τις προτάσεις και θα προχωρούσαμε στη μεταρρύθμιση. Πιστεύω ότι ο κόσμος το μήνα αυτόν θα ακούσει όλες τις αλήθειες. Η αλήθεια είναι διαχρονική, το ψέμα ή η υπόσχεση έχει ημερομηνία λήξης. Επάνω σε αυτό θα βασιστούμε. Το χρωστάμε στα παιδιά μας και το χρωστάμε και στα αγέννητα. Και τα καθαρά ψηφοδέλτια, κύριε Ιωαννίδη. Και τα καθαρά ψηφοδέλτια και όλα είναι, είπε, μη βιάζεστε. Και εγώ είπα εχθές ότι το σύριαλ δεν τελειώνει σε μια μέρα. Επομένως, κάντε, λέει, υπομονή 2-3 μέρες για να δείτε και τα καθαρά ψηφοδέλτια. Γιατί είχαμε ένα ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο ηθικό αυτό πλεονέκτημα ο νεοδημοκράτης το αισθάνεται και πονάει όταν το χάνουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος θα ξέρει πιο καλά από όλους και θα κάνει και αυτά τα ψηφοδέλτια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, Χάρη, να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ. Λοιπόν, να μπούμε σε ρυθμούς ρεπορτάζ και να δώσεις ένα πρώτο σχόλιο εσύ μέσα και από αυτά που άκουσες. Η αίσθηση που επικρατεί και σε εμάς, ακούγοντας τόσο βέβαια τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όσο και τα σχόλια των κυβερνητικών στελεχών, είναι ότι υπάρχει η αίσθηση, η ικανοποίηση, η αισιοδοξία στο κυβερνών κόμμα ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα μέχρι την ώρα της κάλπης θα αντιστραφούν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Πού εδράζεται λοιπόν αυτή η αισιοδοξία και η ικανοποίηση? Πρέπει να σου πω πρώτα απ' όλα ότι όλοι μα όλοι σηκώθηκαν από την αίθουσα και έχουν βγει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις και εσύ. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ίσως η πρώτη φορά που μπορώ εγώ να θυμηθώ που όλα τα στελέχη συνοστίζονται μπροστά στις κάμερες προκειμένου να κάνουν μία δήλωση αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτό είναι το οποίο μας λένε. Μάλιστα, υπουργός χρησιμοποίησε την λέξη ότι ήταν συγκλονιστικό σήμερα ο κύριος Καραμαλής. Εγώ θα μείνω στα ρεπορταζιακά λέγοντάς σου τα εξής, ότι όσες φορές ο κύριος Καραμαλής ρωτήθηκε για όλα τα θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά, έδωσε σαφείς απαντήσεις. Ένα δεύτερο το οποίο θέλω να σου επισημάνω είναι ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια καλύπτω τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι ο Πρωθυπουργός είχε διεκόπη, εν πάση περιπτώσει, η ομιλία του από χειροκροτήματα. Αυτό έγινε 3 φορές. Την πρώτη φορά, μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο εάν θα είναι την επόμενη μέρα σε περίπτωση ήττας στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν παρετούμε, είπε ο κύριος Καραμαλής, και εκείνη την ώρα όλοι άρχισαν να τον χειροκροτούν, με τον κύριο Αντώναρο να προσπαθεί να βάλει τάξη. Την δεύτερη φορά επίσης που χειροκροτήθηκε, ήταν αυτό πρώτη φορά που το βλέπουμε σε μια συνέντευξη τύπου. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Είναι επίσης η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε συνέντευξη τύπου, έτσι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Τώρα, την δεύτερη φορά που ο κύριος Καραμαλής καταχειροκροτήθηκε, ήταν όταν είπε ρητά και κατηγορηματικά ότι εμείς, ό,τι και να γίνει, θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα του Κάρολου Παπούλια. Και μάλιστα το αιτιολόγησε βεβαίως όταν έγινε πιο σαφής η ερώτηση από άλλους συναδέλφους εάν δεν είναι υποψήφιος ο κύριος Κάρολος Παπούλιας και η πλειοψηφία μετά τις εκλογές προτείνει κάποιον άλλον στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τότε εκεί το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, διότι είπε να δούμε τι θα προταθεί και βεβαίως εμείς θα το αναλύσουμε και εκείνη τη στιγμή θα
είναι που θα κρίνουμε. Και βεβαίως εκεί που πραγματικά καταχειροκροτήθηκε ήταν όταν είπε ότι ναι, θα κερδίσω στις εκλογές. Ήταν αυτό το κλίμα σήμερα. Μάλιστα. Ένα άλλο το οποίο έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε μπροστά του κανένα απολύτως χαρτί. Καμία απολύτως απάντηση δεν δόθηκε διαβάζοντας σημειώσεις ο κ. Καραμαλής. Δεν υπήρχε τίποτα μπροστά του. Απάντησε με σαφήνεια και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι πολλά εξειδικευμένα ερωτήματα, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι, αναρωτιόμασταν μεταξύ μας ο κ. Καραμαλής το πώς τα θυμάται. Σημαίνει ότι αφενός ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος, αφετέρου γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι Σπύρο. Πρέπει, τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Σπύρο, επειδή το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη το πολιτικό ρεπορτάζ και επειδή όλα τα κυβερνητικά στελέχη δεν έχουν εγκαταλείψει το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα να συλλέξεις και εσύ πληροφορίες και θα έχουμε την ευκαιρία στα επόμενα δελτία μας για αναλυτικό ρεπορτάζ με μια δεύτερη και τρίτη ανάγνωση των όσων επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Ωραία, και σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την αθλητική επικαιρότητα. Το καλό βιβλίο είναι μόρφωση. Το καλό βιβλίο είναι εφόδιο ζωής. Το καλό βιβλίο είναι σαβάλας. Στέγη Τρίποντο. Με το πιο χαμηλό σταθερό επιτόκιο για τον πρώτο χρόνο από 3,50% και χρηματοδότηση έως το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. ATE Bank. Τράπεζα εμπιστοσύνης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έχασε χθες στη Βασιλεία. Πιστεύω όμως ότι δεν υφίστανται οι αντικειμενικές συνθήκες. Εγώ πιστεύω ότι αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο μια κυβέρνηση που έχει καθαρή στόχευση, καθαρό πολιτικό λόγο, καθαρό μήνυμα, την απόφαση να προχωρήσει σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, αυτόν τον, αν θέλετε, ανηφορικό δρόμο. Κατά συνέπεια πιστεύω σε ισχυρές πλειοψηφίες. Δεν πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορεί να βοηθήσουν σε τέτοιες καταστάσεις και πάντως δεν πιστεύω ότι τα αντικειμενικά δεδομένα της πολιτικής ζωής της χώρας δείχνουν ή επιτρέπουν μια τέτοια προοπτική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με ρωτήσατε και κάτι πολύ συγκεκριμένο, έχω ξεκαθαρίσει απόλυτα εδώ και πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα, την άποψή μου για το Λάος. Εγώ πιστεύω και το πιστεύω βαθύτατα ότι είναι ένα κόμμα με ακραία ανευθυνολογία, που ρέπει στο λαϊκισμό, με τα άκρα δεν συνεργάζομαι και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία σκέψη, καμία προοπτική, καμία πρόθεση τέτοιας συνεργασίας. Για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα από τις θέσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να δούμε τώρα και τη χθεσινή ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις. Εκεί ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση. Χαρακτήρισε τα δύο προσεχή χρόνια πολύ δύσκολα και ανέλησε με πολύ συγκεκριμένα μέτρα πώς σχεδιάζει να καταπολεμήσει τη σπατάλη στο δημόσιο και τη φοροδιαφυγή, αλλά και πώς θα εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του κρίνονται από τα προηγούμενα 5,5 χρόνια, ήταν το σχόλιο του Πασόκ στις εξαγγελίες Καραμαλή. Για δύο δύσκολα χρόνια που απαιτούν τολμηρά πλην όμως επώδυνα μέτρα προκειμένου να βγει η ελληνική οικονομία από το τούνελ της κρίσης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Αναπτύσσοντας το προεκλογικό πλέον πρόγραμμα της κυβέρνησης, ο Κώστας Καραμαλής έθεσε ως προτεραιότητα τις δραστικές περικοπές των δημόσιων δαπανών με νέο πάγωμα των μισθολογικών αυξήσεων, τη λήψη μέτρων για τη φοροδιαφυγή, αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό. Ειδικώς αναφορά στις περικοπές, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πάγωμα μισθών συντάξεων και το 2010 και υπολογισμό μετά των αυξήσεων σε συνάρτηση και με τον ευρωπληθωρισμό. Για πάγωμα της επιδοματικής πολιτικής για δύο χρόνια, για μείωση κατά 30% των κονδυλίων για υπερορίες και οδηπορικά, για περικοπές των αποδοχών υπουργών, βουλευτών, ομαρχών, δημάρχων, για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου με στόχο ίσες αποδοχές για τους νεοπροσλαμβανόμενους, για πάγωμα των προσλήψεων με εξαίρεση την υγεία και την παιδεία. Στο νοικοκύρεμα του κράτους πρέπει να είμαστε άτεγκτοι. Δεν χωρούν εδώ μισά βήματα και συμβασμοί. Στόχος είναι ο περιορισμός του ελλείμματος και η σταδιακή εξυγίανση της οικονομίας. Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για τη λειτουργία ενός τηρεσία που θα εγγράφονται όσοι έχουν σοβαρές φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες, για την εφαρμογή νέων τεκμηρίων διαβίωσης, για την αναμόρφωση της αυτοτελούς φορολόγησης, για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, για την online σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 5,5 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αφήνει ανεξέλεγκτη την πιο πελατειακή σπατάλη, την ίδια στιγμή που κόβει τις δημόσιες επενδύσεις
και τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία ως προς το ΕΠ. 5,5 χρόνια τώρα χαρίζει φόρους στα υψηλά εισοδήματα, στους μεγαλομερισματούχους, στην μεγάλη ακίνητη περιουσία, ενώ στραγγαλίζει τη μέση ελληνική οικογένεια. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Ιωδάνη Χασαπόπουλο. Είμαστε βέβαιοι πως στην Ιπποκράτους είχαν καρφωθεί στις τηλεοράσεις και μετρούσαν κάθε λέξη του Κώστα Καραμαλή. Ποιος είναι ο απολογισμός, η δική τους αποτίμηση, πώς τα βλέπουν όλα αυτά, Ιωδάνη? Πριν από λίγο, Αντώνη, το σχόλιο που έκανε στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου για τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, στα όσα είπε ο κύριος Καραμαλής στους δημοσιογράφους, έχουν δύο χαρακτηρισμούς από την Ιπποκράτους: αμετανόητος και αναξιόπιστος. Το πρώτο, για το αμετανόητος, γιατί εστιάζουν την κριτική στο ότι επέμεινε πολλές φορές ο κύριος Καραμαλής ότι οι πολιτικές που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία από το 2004 μέχρι σήμερα ότι ήταν σωστές. Γι' αυτό λένε ότι ο κύριος Καραμαλής παραμένει αμετανόητος στην τακτική που ακολουθεί. Ένα δεύτερο, για το αναξιόπιστος. Λένε ότι οι πράξεις του κύριου Καραμαλή είναι αυτές οι οποίες οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν στο αδιέξοδο και τώρα, σαν να μην κυβέρνησε ούτε μία μέρα, σαν να μην πέρασαν 5 χρόνια κυβέρνησης, ζητά και πάλι τρίτη εντολή, σαν να μην του δόθηκαν 2 λαϊκές εντολές για να εφαρμόσει αυτά στα οποία εξήγηλε και χθες και τα οποία, όπως λένε στην Ιπποκράτους, είναι τα ίδια που εξήγηλε και το 2004 και το 2007. Μου μένουν 2 απορίες, Ιωδάνη. Η πρώτη είναι τι απαντά ο Γιώργος Παπανδρέου και αν είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση για τέτα-τέτ, για τηλεμαχία για 2 του Κώστα Καραμαλή. Η δεύτερη απορία μου είναι, έπηγαινε πολλή συζήτηση για τον Κάρολο Παπούλια. Εάν από το Πασόκα τον Γιώργο Παπανδρέου έχουμε ήδη καθαρή θέση ή σκέψη για το αν θα είναι σίγουρα ο Κάρολος Παπούλιας αυτός που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Νομίζω, Αντώνη, και στη δεύτερη ερώτηση που είπες για τον Κάρολο Παπούλια, νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο Γιώργος Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι θα ψηφίσει τον Κάρολο Παπούλια, εφόσον κερδίσει τις εκλογές, αλλά και εφόσον τις χάσει. Και μάλιστα προχθές είχε προκαλέσει και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου, τον Κώστα Καραμαλή, να πούνε τι θα κάνει εάν χάσει τις εκλογές. Αν δηλαδή θα ψηφίσει τον Κάρολο Παπούλια. Σήμερα νομίζω ήταν σαφής και ο Πρωθυπουργός, οπότε νομίζουμε το Μάρτιο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θα υπάρχει θέμα και ενδεχόμενο να πάμε σε νέα εκλογική αναμέτρηση. Τώρα, όσον αφορά την τηλεοπτική μονομαχία, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, με τους κανόνες που ισχύουν σήμερα για το debate, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα πάει. Ήδη στην Ιπποκράτους επεξεργάζονται συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουν τις επόμενες μέρες, που θα βάλουν τους δικούς του κανόνες και αν τους δεχτεί η Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, τότε ενδεχομένως ο Γιώργος Παπανδρέου να πάει. Γιώργο Χασαπόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Φουντώνει μέρα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι, η προεκλογική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι οδηγεί εκβιαστικά τη χώρα σε εκλογές και το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν το ΠΑΣΟΚ να προηγείται της Νέας Δημοκρατίας από 5,7 έως 6,7 μονάδες. Το ζητούμενο είναι η κυβέρνηση που θα εκλεγεί να έχει αυτοδυναμία. Σενάριο που θεωρείται εφικτό από τα συγκεκριμένα γκάλοπ. Ανοιχτή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Γιώργο Παπανδρέου επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να του χρεώσουν την πρόορη προσφυγή στις κάλπες και με βασικό επιχείρημα ότι τις εκλογές τις επέβαλε το εθνικό συμφέρον, καθώς η χώρα δεν αντέχει μακρά προεκλογική περίοδο μέχρι το Μάρτιο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αγορίτης, είχε έντονη αντιπαράθεση με τον Θεόδωρο Πάγκαρο στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα για το θέμα της οικονομίας και παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να μειώσει τις κρατικές δαπάνες. Είναι πια ορατός και χειροπιαστός ο εκβιασμός που κάνει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Ιούνιο εκλογή, σε σχέση με την εκλογή ή μη εκλογή του κυρίου Παπούλια, του Πρόεδρου Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι καθαρό πια ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει τον κύριο Παπούλια προκειμένου να προκαλέσει εκλογές, που σημαίνει ότι θα έσυρε την χώρα σε μια εξάμηνη. Το έχουμε πει, δεν ψηφίζουμε, ναι, για να προκαλέσουμε εκλογές. Άρα, για να καταστρέψετε τον τόπο. Τα έσοδα έχουν μειωθεί διότι υπάρχει κρίση. Πέφτουν οι δουλειές, κλείνουν οι επιχειρήσεις και μειώνονται τα έσοδα. Υπάρχει ανεργία, οι άνεργοι δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους. Οι δαπάνες, κύριε Ζαγορίτη, γιατί έχουν ξεφύγει. Εκεί έχετε απόλυτο δίκιο. Άμα έχω δίκιο. Άμα τότε είστε τα ίδια να διαχειριστείτε το κράτος. Ακούστε, εγώ ξέφυγαν οι δαπάνες. Εγώ δεν λέω ότι όλα έγιναν καλά. Υπάρχουν και παραλήψεις, υπάρχουν και καθυστερήσεις. Τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκαν ικανοποιημένα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Μίλησε με ειλικρίνεια και με γενναιότητα. Κοίταξε τον ελληνικό λαό στα μάτια και του είπε την προοπτική. Την προοπτική εξόδου από την κρίση. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε με μια πλήρη και ολοκληρωμένη πλατφόρμα, με σχέδιο και όραμα για να την υλοποιήσει, ώστε η Ελλάδα, βγαίνοντας από την κρίση, να έχει δημιουργήσει την ισχυρή υποδομή για να προχωρήσει στην ανάπτυξη που απαιτείται. Στο ΠΑΣΟΚ, μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θεωρούν ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή και κάνουν άνοιγμα τόσο προς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου,
όσο και προς την αριστερά, όπως δηλώνει ο Γιώργος Παπανδρέου στη συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία. Σε κάθε περίπτωση και με αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει συνενέσεις και συνεργασίες με ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Θα εξαντλήσουμε σε κάθε περίπτωση όλα τα περιθώρια. Για δύο λόγους, πράγματι, το εθνικό συμφέρον επέβαλε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο πρώτος λόγος για να σταματήσει η παρατεταμένη ακυβερνησία. Ο δεύτερος για να αλλάξει πορεία ο τόπος, αλλάζοντας πρώτα και κύρια πρωθυπουργό και κυβέρνηση. Όλες οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στη μάχη των εκλογών από μειονεκτική θέση, καθώς το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρό και ο στόχος της αυτοδυναμίας μοιάζει εφικτός για την Υποκράτους. Σε 5 μετρήσεις που δημοσιεύονται στον κυριακάτικο τύπο, οι αποκλίσεις είναι περιορισμένες. Η διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται στις 5,7 μονάδες στην έρευνα της ΡΑΣ που δημοσιεύει το παρόν, στις 6 μονάδες στη μέτρηση της MRB για τη Real News, ενώ στην έρευνα της ΑΛΚΟ για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα ανεβαίνει στο 6,3, στη μέτρηση της ΜΑΡΚ για το Έθνος της Κυριακής το 6,5 και ακόμα ψηλότερα στις 6,7 μονάδες στη μέτρηση της ΚΑΠΑ Research για το Βήμα της Κυριακής. Δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα, είμαστε για να πάει η χώρα μπροστά. Και σε αυτό, πάντα, φυσικά, θα έλεγε κανείς. Γνωρίζετε κάτι που δεν ξέρω εγώ? Αλλάζουμε γήπεδο, θα έλεγα. Πάμε στο Χρήστο Τσιγουρή, στο συνασπισμό, όπου είχαμε άλλη μια συνεδρίαση. Καταλαβαίνω ότι έχουμε συνεχιζόμενο μπαράζ διεργασιών για να ξεκαθαριστεί το ηγετικό σχήμα, Χρήστο. Πρόκειται για μια δραματική συνεδρίαση, Αντώνη. Έχω παρακολουθήσει αρκετές της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισμού. Καμιά δεν ήταν όπως η σημερινή. Αφού τώρα είναι ξεκάθαρο ότι κρέμεται από μια κλωστή τόσο η συνεργασία του συνασπισμού στο ενωτικό εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο όμως και η ενότητα του συνασπισμού. Γιατί πριν από λίγο τα στελέχη της ανανεωτικής πτέρυγας απείλησαν με αποχώρηση. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ο Αλέξης Τσίπρας πλαγιοκοπείται αυτή τη στιγμή από τις συνιστώσεις και ο ίδιος δεν θέλει με τίποτα να χρεωθεί τη διάσπαση του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Την ίδια ώρα θέλει να δώσει και την εικόνα ότι δεν είναι ο άνθρωπος που είναι δεμένος με καρέκλες. Γι' αυτό λοιπόν και μετά την ομόφωνη απόφαση που όριζε ότι αυτός θα είναι επικεφαλής, σήμερα έκανε ένα βήμα πίσω. Παρουσίασε μια συμβαστική πρόταση όπου κανένας δεν θα είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι αρχηγοί των συνιστωσών θα καταθέσουν μαζί τον εκλογικό συνδυασμό στον Άριο Πάγο. Και όλοι θα εκλεγούν με σταυρό, χωρίς το προνόμιο του να εκλεγεί κάποιος ως αρχηγός και χωρίς διπλή εκλογική περιφέρεια. Τα άλλα δύο σημεία αυτής της πρότασης, το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ να στελεχωθεί από προσωπικότητες της αριστεράς και των γραμμάτων και έξω από τους κομματικούς μηχανισμούς. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκλεγεί όποιον εκλέξουν οι βουλευτές δημοκρατικά μετά τις εκλογές. Και βεβαίως να γίνει μια προσπάθεια ώστε να ερμηνευτούν έτσι ο νόμος και οι περιορισμοί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αφού θα είναι βουλευτής, ο πρόεδρος του συνασπισμού να μην έχει μία μόνο παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως αναμενόταν, η παρουσίαση της πρότασης αυτής, που ουσιαστικά συνιστά υποχώρηση από την ομόφωνη που είχαν συμφωνήσει προχτές ο συνασπισμός να είναι ο Τσίπρας επικεφαλής, προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών της ανανεωτικής πτέρυγας, που επιλέγει, που θέλει ο συνασπισμός να κατέβει αυτόνομα σε εκλογές χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουβέλης συγκεκριμένα αναρωτήθηκε τι έχει αλλάξει από τα προηγούμενα χρόνια που οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκαν τον πρόεδρο του συνασπισμού ως επικεφαλής και στο τέλος, με ένα δραματικό λόγο είναι η αλήθεια, υποστήριξε πως μια τέτοια απόφαση, ολέθρια και καταστροφική όπως την είπε, δοκιμάζει την ενότητα του συνασπισμού. Μπλεγμένο κουβάρι, Χρήστο Τσιγουρής, ευχαριστούμε πολύ. Τα πρόσωπα κλειδιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Φώτης Κουβέλης. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν. Τα κόμματα δεν είναι τσιφλίκια. Είναι βασικοί πυλώνες της δημοκρατικής λειτουργίας και του πολιτικού συστήματος. Και τα κόμματα έχουν δομή και έχουν οργάνωση. Και δεν είναι δυνατόν να ακούγονται ως συμβιβαστικές λύσεις και προτάσεις παρά τις θεσμικά κατοχυρωμένες δημοκρατικές λειτουργίες ενός κόμματος που εκλέγει τα όργανά του, τον πρόεδρό του, να μπαίνουν με εκβιαστικό και πραξικοπηματικό τρόπο προτάσεις άλλα στελέχη του κόμματος να ηγηθούν του εκλογικού αγώνα. Μπροστά στην ανάγκη να συμμαζευτεί αυτή η παράλογη κατάσταση και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου μας, δεν με αφορά η εκλογή δίχως σταυρό. Και θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση του κόσμου μας, την περιφέρεια όπου ζω και δραστηριοποιούμε. Το ίδιο ζητώ να πράξουν και όλα τα στελέχη του χώρου μας. Στην πρώτη γραμμή και ο πρώην πρόεδρος του κόμματός μας. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του κόμματός μας και πρέπει να είναι ο επικεφαλής του συμμαχικού σχήματος.
Δεν τον ερμηνεύω, αλλά είμαι βέβαιος, το γνωρίζω. Ζει δύσκολες στιγμές. Στιγμές που έχουν σχέση με την υποχρέωσή του να σταθμίσει τα πράγματα. Ας διευκολύνουμε αυτή την στάθμιση των πραγμάτων με τις δικές μας αποφάσεις. Περνάμε στο εξωτερικό δελτίο. Τη συνέχιση των μέτρων στήριξης της παγκόσμιας οικονομίας παρά τα σημάδια ανάκαμψης πρότειναν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες του ομίλου G20 στη χθεσινή προπαρασκευαστική σύνοδο στο Λονδίνο. Παρ' όλα αυτά, δεν συμφώνησαν σε σαφείς περιορισμούς τα μπόνους των τραπεζιτών, όπως επιτακτικά ζητούσαν Παρίσι και Βερολίνο. Οι διαφωνίες κυριάρχησαν και σε αυτή τη σύνοδο των 20 ισχυρών και αναδυόμενων οικονομιών, κυρίως γύρω από τα μπόνους των Golden Boys. Γαλλία και Γερμανία ήθελαν την επιβολή περιορισμών. Επικράτησε ωστόσο η κοινή θέση Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας. Έτσι δεν ορίστηκε πλαφόν για τα μπόνους των τραπεζιτών, που καλούνται απλά να λειτουργήσουν πιο υπεύθυνα. A balance between the total amount available by a firm for bonuses, having regard to its strength, having regard to its longer-term prosperity. They therefore have an obligation to make sure that their pay practices are responsible, that they are fair. But above all, we are determined to take action to stop banks or other financial institutions of getting themselves into a situation where their pay and reward practices actually encourage people to take risks which bring their institutions into a situation where they could be brought down with catastrophic results. Παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς και τη βελτίωση των δικτών της παγκόσμιας οικονομίας, η ανησυχία παραμένει για τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και την αυξανόμενη ανεργία, τονίζεται στο τελικό ανακοινωθέν. Γι' αυτό και οι Υπουργοί Οικονομικών και οι τραπεζίτες των G20 τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης σε ισχύ των μέτρων στήριξης της οικονομίας, τουλάχιστον μέχρι η ανάκαμψη να έχει διασφαλιστεί. Unemployment is unacceptably high. Conditions for a sustained recovery led by private demand are not yet established. The classic errors of economic policy during crises are that governments tend to act too late with insufficient force and then put on the brakes too early. We are not going to repeat those mistakes. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανεργία είχε εκτιναχθεί πλέον στο 9,7%. Αλλά η ύφεση δεν επιφέρει μόνο απώλειες θέσεων εργασίας, τόνισε ο Μπαράκ Ομπάμα, εξαγγέλλοντας σειρά μέτρων για τη στήριξη των αποταμιευτικών συνταξιδοτικών προγραμμάτων. If you work hard and meet your responsibilities, this country is going to honor our collective responsibility to you to ensure that you can save.